ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είχαμε καμία απολύτως αυταπάτη και το δηλώσαμε και στην Ολομέλεια όταν συζητιόταν η διαδικασία για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι παρά τις όποιες διακηρύξεις, ιδιαίτερα της κυβέρνησης, ότι θα χεθεί άπλετο φως στις εργασίες της Επιτροπής και θα πάει σε βάθος η έρευνα, ότι αυτό θα γίνει. Γιατί γνωρίζαμε ότι πάντοτε οι μέχρι τώρα εξεταστικές αλλά και προκαταρκτικές επιτροπές, ανεξαρτήτως κυβερνητικής πλειοψηφίας, είτε παλιότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιούνταν τόσο για τη συγκάλυψη των εκάστοτε υποθέσεων, αλλά και βέβαια και για τον αποπροσανατολισμό. Έτσι λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή στην εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν υπήρξε καμία απολύτως πρωτοτυπία. Άλλωστε, η καλή μέρα, όπως λέει ο λαός μας, από το πρωί φάνηκε. Και φάνηκε πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής. Τι αποφάσισε, για παράδειγμα, η Επιτροπή? Πρώτον, ότι οι εργασίες της Επιτροπής, λέει, είναι απόρριτες. Και αυτό, βεβαίως, η απορριτότητα των εργασιών αποτέλεσε και αποτελεί, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το βολικό σχήμα για επιλεκτικές διαρροές. Είτε από τη μεριά της πλειοψηφίας, είτε από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Επιλεκτικές διαφορές και για να συσκοτήσουν το σύστημα και για να καλλιεργήσουν αυταπάτες. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που διάφορα διαβαθμισμένα έγγραφα της ίδιας της ΕΕΠ γίνονταν fake volan σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Fake volan τα οποία τα έδιναν μηχανισμοί της ίδιας της ΕΕΠ, παίζοντας συγκεκριμένα σκοτεινά παιχνίδια, όπως άλλωστε είναι ο ρόλος της ΕΕΠ. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό αξιοποιήθηκε για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πολιτικά τους παιχνίδια. Εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είχαμε τοποθετηθεί ότι οι εργασίες της Επιτροπής πρέπει να είναι δημόσιες. Δηλαδή, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής πρέπει να δίνονται στη δημοσιότητα και στα κόμματα και στους δημοσιογράφους. Γιατί? Γιατί το αντικείμενο της υπόθεσης που διερευνούσε η Εξεταστική Επιτροπή αφορούσαν βασικά δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας. Δηλαδή το δικαίωμα στο απόρριτο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και επικοινωνιών. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανείς απολύτως λόγος για να μην δοθούν αυτά στη δημοσιότητα. Και είχαμε βάλει στα βάλει και δικλίδα ότι εφόσον αφορούν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, τότε βεβαίως αυτά να μην δοθούν στη δημοσιότητα. Αλλά τέτοια θέματα δεν προέκυψαν. Γιατί λοιπόν αυτή η μυστικοπάθεια και όσον αφορά τις εργασίες, αλλά και τώρα με τα πορίσματα? Δεύτερο ζήτημα. Η ίδια η επίκληση και βεβαίως με το δικαίωμα που έδωσε η απόφαση της πλειοψηφίας του απορρίτου και της εχεμήθειας από τους μάρτυρες. Αυτή η επίκληση του απορρίτου αποτέλεσε και το βασικό άλοθη για τους διάφορους αναπόδειχτους ισχυρισμούς τους οποίους προέβαλαν, ισχυρισμοί που τους βόλευαν για να μπορέσουν να πιστοποιήσουν το αφήγημα που είχε ο καθένας τους. Ισχυρισμοί αστήριχτοι και οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να αποδειχθούν, γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς των διοικητών παλιών και νέων και σημερινών της ΕΕΠ, της ΚΙΠ, δηλαδή στους αρχιπράκτορες. Καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Για παράδειγμα, τι ισχυρίστηκαν? Ότι η ΕΕΠ, λέει, δεν αξιοποιεί τα παράνομα λογισμικά. Και ποιος μας το διαβεβαιώνει αυτό? Από πού προκύπτει? Όταν μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ότι η ΕΕΠ, εντεταλμένοι πράκτορες της ΕΕΠ, διαπραγματεύονταν με εταιρείες, είχαν παρακολουθήσει επίδειξη τέτοιων παράνομων λογισμικών.
και αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα. Αλλά όλα αυτά διαψεύστηκαν από τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς των διοικητών της ΕΕΠ. Έτσι λοιπόν, δεν μας διαβεβαιώνει κανένας ότι αυτά τα λογισμικά δεν τα έχει η ΕΕΠ. Αντίθετα, θεωρούμε ότι έχει προμηθευτεί τέτοιου είδους λογισμικά και όχι μόνο η ΕΕΠ, αλλά και άλλες κρατικές υπηρεσίες που μπορούν να πάνε να κάνουν υποκλοπές. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα λεγόμενα παράνομα λογισμικά, τα οποία επί της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νόμιμα, τα έχει νομιμοποιήσει ο κανονισμός 821 του 2021. Αυτά τα λογισμικά λοιπόν παρακολούθησης παράγονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατίθενται και γίνονται αντικείμενο εμπορίας νόμιμα ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα σε οργανισμούς και σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να λοιπόν, για ποιο, και μάλιστα υπάρχουν και κυβερνήσεις που επιβεβαιωμένα έχουν προμηθευτεί τέτοια λογισμικά συστήματα για να μπορούν να προχωρήσουν στις παρακολουθήσεις, και μάλιστα και ο σημερινός διοικητής της ΕΕΠ τόνισε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος για να μπορεί η ΕΕΠ να παρακολουθεί και πλατφόρμες, αν δεν το κάνει ήδη. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα η οποία διαμορφώνεται. Και από αυτή την άποψη, η επίκληση του απορρίτου μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή που από τον νόμο έχει ανακριτικές αρμοδιότητες αποτέλεσε το βολικό άλοθη για να μην μπορέσει να προχωρήσουμε στην επί της ουσίας εξέταση των μαρτύρων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανεξέλεγκτη δράση των μυστικών υπηρεσιών. Και τρίτο στοιχείο είναι ο κατάλογος των μαρτύρων. Ένας κατάλογος των μαρτύρων που με ευθύνη της πλειοψηφίας διασφάλιζε εκ των προτέρων την προηγμένη απόφαση για συγκάλυψη των υποθέσεων υποκλοπών και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Μίμη Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων, αλλά και της ίδιας των ίδιων των υποκλοπών, των αλλεπάλληλων υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι αρνήθηκε επίμονα η πλειοψηφία και δεν δέχθηκε κανέναν μάρτυρα να κληθεί από αυτούς που αφορούν την υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής στο ΚΚΕ. Παρά το γεγονός ότι η αναγκαιότητα κλήτευσή τους προέκυψε από τις ίδιες αυτές ελεγχόμενες εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την ανάγκη δηλαδή να κληθούν οι πάροχοι τηλεφωνίας, για την ανάγκη να κληθούν τα μέλη των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΕ που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του ΚΚΕ. Έτσι λοιπόν, για την υπόθεση του ΚΚΕ δρομολογήθηκε η συγκάλυψή της με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο. Εξαιρέθηκε επί της ουσίας από τη διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής παρά το γεγονός ότι στην ίδια την απόφαση της Ολομέλειας προβλέπονταν ότι αποτελούσε αντικείμενο του ελέγχου και της έρευνας της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ευθύνη βεβαίως βαρύνει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βολεύτηκε πίσω από την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κληθούν οι μάρτυρες αυτοί, και βεβαίως και το κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις ευθύνες όλων των συναρμόδιων αρχών που έχουν άμεση εμπλοκή και ευθύνη για την έρευνα. Πρόκειται για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, για παραλήψεις, για λάθη, αλλά και για τεράστια ερωτηματικά όσον αφορά τη δράση, ιδιαίτερα της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης του απορρίτου, των εισαγγελικών αρχών της κρατικής ασφάλειας, αλλά και των εταιριών παρόχων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, έφτασε στο έσχατο σημείο να επικαλεστεί τον ανεκδίγητο ισχυρισμό ότι το ίδιο το ΚΚΕ δεν ήθελε να διερευνηθεί η υπόθεσή του. Άξιος ο μισθός του κύριου Ράμου. Μια και η ΑΔΑΕ μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεσολαβούσαν οι αργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς αλλά και των Φώτων,
έβγαλε το πόρισμα για την πρώτη υπόθεση του ΚΚΕ. Τεράστια σπουδή. Που με βάση αυτό το πόρισμα, από το οποίο δεν προέκυπτε τίποτα, βασίστηκαν και τα υπόλοιπα πορίσματα. Τι έκανε λοιπόν, προσπάθησε να κουκουλώσει η ΑΔΑΕ την υπόθεση του ΚΚΕ. Την ίδια τακτική η ΑΔΑΕ ακολούθησε και την υπόθεση Κουκάκη. Αλλά με άλλον τρόπο. Τι δηλαδή, έκανε 9 ολόκληρους μήνες να συντάξει το πόρισμα για την υπόθεση Κουκάκη. Δέστε τη διαφορά, την τεράστια. 9 μήνες πολύτιμη για να χαθούν στοιχεία. Και άρα λοιπόν και η συγκεκριμένη υπόθεση του Κουκάκη με ευθύνη της ΑΔΑΕ να κουκουλωθεί. Να λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών για τη θωράκιση του συστήματος. Άλλωστε, στην περίπτωση του ΚΚΕ υφίσταται εμπλοκή, αλλά και ευθύνη παρόχων και αρχών όπως έχει κατατεθεί από 14 ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τις ίδιες τις ΗΠΑ. Μάλιστα, στην ίδια την Εξεταστική Επιτροπή τονίστηκε ότι η υπόθεση αυτή είναι κάτι πολύ μεγάλο που εκφεύγει των ελληνικών συνόρων, κύριε Κατρούγκαλε. Τρίτο ζήτημα. Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Πρώτον, η συγκάλυψη των υποθέσεων υποκλοπών και ο μη καταλογισμός των αναμφισβήτητων πολιτικών και ενδεχόμενα ποινικών ευθυνών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στελεχών της για την υπόθεση υποκλοπών του Μίμη Ανδρουλάκη, των δημοσιογράφων αλλά και του ΚΚΕ, αλλά και για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά και για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις ευθύνες που έχουν τις πολιτικές και ενδεχόμενα ποινικές και στελέχη τους για την υπόθεση του ΚΚΕ στις πρώτες φάσεις. Δεύτερον, η συγκάλυψη του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, ενός επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου το οποίο συνδιαμόρφωσαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και το οποίο νομιμοποιεί τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση από την οποία ουδής εξαιρείται και το οποίο διαμορφώθηκε στη βάση των αντιδραστικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε στην Ελλάδα καμία παρέκκληση, ούτε είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο των υποκλοπών. Εδώ πριν από μερικά χρόνια επιβεβαιώθηκε ότι παρακολουθούνταν από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμαλή. Να λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι αυτά τα γεγονότα που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα δεν αποτελεί παρέκκληση από τα ισχυρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεκάδες παρακολουθήσεις κάθε μέρα βγαίνουν στη δημοσιότητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αποτελεί και την ευρωενωσιακή κανονικότητα. Παρά τις προσπάθειες βεβαίως, τις φιλότιμες, που έκανε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ να αποενοχοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, να συγκαλυφθεί ο πολυπρόκαμος μηχανισμός παρακολούθησης που έχει στηθεί διαχρονικά στη χώρα μας από κρατικές και παρακρατικές υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο η ΕΠΟ που κάνει παρακολουθήσεις. Μπορεί να κάνει και η Αντιτρομοκρατική και η ΔΙΔΑΠ και ακόμη 5 υπηρεσίες στη χώρα μας μπορούν να κάνουν παρακολουθήσεις, αν δεν κάνουν ήδη. Είναι οι ξένες μυστικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα αυτές εντός αγωγικών οι φιλικές, οι σύμμαχες μυστικές υπηρεσίες που τόσο σε συνεργασία αλλά και σε ανταγωνισμό μεταξύ τους αλωνίζουν, κάνουν πάρτι στη χώρα μας. Είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που όχι μόνο μπορούν να διακινούν τα λογισμικά αλλά και μπορούν να τα αξιοποιήσουν στον πόλεμο τον οποίο έχουν τον εμπορικό ή και στο φακέλωμα των εργαζόμενων. Όλοι αυτοί έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα το οποίο έχει ως βασική αποστολή, στρέφεται δηλαδή ενάντια στον εσωτερικό εχθρό, στον εχθρό λαό, στο κίνημά του, στην οργανωμένη του πάλι, στους πρωτοπόρους αγωνιστές και στο ΚΚΕ, την πολιτική πρωτοπορία ανατροπής. Η ιστορία αλλά και τα σύγχρονα περιστατικά αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα γι' αυτόν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλο αυτό το πλαίσιο και οι μηχανισμοί προσπαθούν να θωρακίσουν τη δικτακτορία του κεφαλαίου. Τρίτον, στην αποενοχοποίηση της ΕΕΠ και των άλλων μυστικών υπηρεσιών,
των ξένων μυστικών υπηρεσιών που αλωνίζουν σε συνθήκες όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου, στον οποίο συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας, στο όνομα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Τέταρτον, στο ρόλο των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών, ιδιαίτερα της διασφάλισης των επικοινωνιών αλλά και της διαφάνειας. Ανεξάρτητες αρχές οι οποίες επιβεβαιώθηκε ότι αποτελούν το πλυντήριο στη δράση των μυστικών υπηρεσιών, επιδιώκουν να αποκαταστήσουν το κύρος τους για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη, όπως είπανε, των πολιτών στο αστικό κράτος και στους μηχανισμούς του. Βρίσκονται δηλαδή σε διατεταγμένη υπηρεσία αυτές οι ανεξάρτητες αρχές και με προκαθορισμένους μάλιστα ρόλους. Πέμπτον, στον απροσανατολισμό του λαού. Οι κοκορομαχίες οι οποίες και σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή είδαμε και παρακολουθούμε και σήμερα προσπαθούν να συγκαλύψουν την ευθύνη την οποία έχει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ΠΑΣΟΚ κοινάλ για το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο αλλά και για την επικίνδυνη δράση αυτών των μηχανισμών. Η αγωνιώδης προσπάθεια και της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για ρυθμίσεις όπως λένε διαφάνειας, λογοδοσίας των μυστικών υπηρεσιών ή λειτουργίας αυτών των μυστικών υπηρεσιών σε δημοκρατικά πλαίσια. Αυτές οι ισχυρισμοί αποτελούν το σύντομο ανέκδοτο της ημέρας. Γιατί βεβαίως η δράση αυτών των μηχανισμών στρέφονται, δεν μπορεί να είναι ούτε δημοκρατικά, ούτε να έχει κανόνες διαφάνειας. Γιατί ο σκοπός είναι πολύ μαύρος και πολύ επικίνδυνος της λειτουργίας τους. Έτσι λοιπόν, ο λαός, το τονίζουμε, δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στη δράση των μηχανισμών παρακολούθησης και όχι μόνο, αλλά και καταστολής στο ίδιο το αστικό κράτος, γιατί είναι επικίνδυνοι, γιατί στοχεύουν στα δικαιώματα του λαού, αλλά και στην ικανότητά του να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Για την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, η Εξεταστική Επιτροπή επιδιώχθηκε να αποτελέσει καλύτερα τον καταλήτη για πολιτικά παιχνίδια, αλλά και για τις διεργασίες της επόμενης μέρας στη διακυβέρνηση. Από αυτά τα πολιτικά παιχνίδια και τις διεργασίες, όχι μόνο δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός μας, αλλά αντίθετα, αν παραμείνει παθητικός δέκτης αυτών των παιχνιδιών, θα οδηγηθεί σε ακόμη χειρότερες μέρες. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με το κλείσιμο το οποίο κάνουμε και στο πόρισμα, το οποίο το δώσαμε στη δημοσιότητα και θα το καταθέσουμε και στα πρακτικά, ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και ιδιαίτερα του ΚΚΕ, δημόσια και πλατεία στο λαό και στην νεολαία, για να βγάλει ο λαός τα αναγκαία συμπεράσματα, να αντιμετωπίσει με τη δράση του όλα τα αντιδραστικά μέτρα που εξυφαίνονται σε βάρος του από το σύνολο των αρχών και των μηχανισμών του κράτους, από όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί η ρίζα του προβλήματος και στην περίπτωση των παρακολουθήσεων βρίσκεται βαθιά μέσα στο ίδιο το σύστημα που σαπίζει. Είναι η εξουσία του κεφαλαίου και του κράτους της που αξιοποιεί την παρακολούθηση για να επιβάλλει τη βαρβαρότητα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Αυτή τη βαρβαρότητα υπηρετούν τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις και αυτή η βαρβαρότητα είναι που πρέπει να καταργηθεί, να ανατραπεί από την οργανωμένη πάλη του λαού για να βγει στο προσκήνιο η αλήθεια αλλά και οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.